σεξισμό στις άλλες θρησκείες, όπου θεωρούν, όπως οι μουσουλμάνοι, ότι αρκεί το να λατρεύεις έναν και μόνον Θεό και δεν χρειάζεται να δέχεσαι όλη αυτή την πολύπλοκη δογματική της τριάδας, ότι ο Θεός είναι ταυτόχρονα και Υιός και Άγιο Πνεύμα και ταυτόχρονα είναι τρία διακριτά πρόσωπα κτλ. Κτλ. Αυτό το δόγμα είναι ακατάληπτο για τους περισσότερους λαούς του κόσμου, με αποτέλεσμα ο χριστιανισμός αυτή τη στιγμή να μην επεκτείνεται όσο θα θέλανε οι ιεραπόστολοι του στον τρίτο κόσμο, σε βάρος του μωαμεθανισμού, ο οποίος είναι πολύ απλούστερος και πολύ πιο κατανοητός και πιο απλός στα παραγγέλματά του. Με αυτή την έννοια δείχνω αυτές τις βουλγάρικες εικόνες με την εξαίσια μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από την κατάσταση πολιορκίας, για να δείξω ότι πραγματικά, αν και άθεος εγώ, θεωρώ ότι όντως είμαστε σε μια κατάσταση μόνιμης πολιορκίας από το κακό, το οποίο οι εκκλησίες, οι διάφορες θρησκείες προσπαθούν να ξορκίσουν με διάφορους τρόπους, όχι κακούς, όλοι οι έντιμοι άνθρωποι καλές προθέσεις έχουν και καλά προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και να σώσουν την ανθρωπότητα, προσπαθούν, μόνο που τελικά κάπου στο δρόμο χάνονται, ξεστρατίζονται οι καλές προθέσεις, με αποτέλεσμα να παραμένει η δογματικότητα των σφαγών. Ο Μάρ, ας πούμε, να καίει την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας μαζί και τον Εσχύλο, όπως και άλλους πνευματικούς θησαυρούς της ανθρωπότητας, με το βλακώδες σκεπτικό ότι εάν μεν όλα όσα λέει συμφωνούν με το Κοράνι είναι περιτά, τα λέει το Κοράνι, αν δε είναι αντίθετα από το Κοράνι, τότε πρέπει να καεί για να μην αντιστρατευτεί το Κοράνι. Θυμίζω ότι στη μεγάλη αυτή τρομερή ανυπολόγιστη καταστροφή της Αλεξάνδρειας από τον Ομάρ της βιβλιοθήκης, ιδιαίτερη απώλεια στάθηκαν τα άπαντα του Εσχύλου, που τα είχε πάρει ο Πτολεμαίος ο Ευεργέτης από την Αθήνα έναντι 15 ταλάντων, δηλαδή με εγγύηση 15 ταλάντων, με αποτέλεσμα τα 15 αυτά ταλάντα, που ήταν ένα τεράστιο ποσό για εκείνη την εποχή, να μείνουν για πάντα στην Αθήνα με επιλογή του Πτολεμαίου και αυτός να κρατήσει τα άπαντα του Εσχύλου, το μοναδικό αντίτυπο, το οποίο το πήρε από τον αρχαιοφύλακα της Αθήνας, τον Άρχοντα, από όπου και Άρχον και Αρχείο έχουν κοινή ετυμολογία. Οι Άρχοντες ήσαν αυτοί ακριβώς που φιλούσαν στο σπίτι τους, φυλασσόντουσαν τα αρχεία. Οι Αθηναίοι σκέφτηκαν για προς στιγμή να κηρύξουν πόλεμο κατά των Αιγυπτίων, αλλά δεν ήταν πια οι παλιές καλές εποχές της αθηναϊκής παντοδυναμίας και η Αίγυπτος ήταν παντοδύναμη, και οι Αθηναίοι το σκέφτηκαν μια δεύτερη φορά πριν κηρύξουν πόλεμο, όχι για την ωραία Ελένη πια, αλλά για τα άπαντα του Εσχύλου. Ο οποίος Εσχύλος, ας σημειωθεί φυσικά, μετά το εξόρισμά του στη Σικελία και το θάνατό του, τον τραγικό εκεί, είχε φυσικά θεοποιηθεί στην Αθήνα, όπως συμβαίνει πάντα σε όλους τους μεγάλους ανθρώπους. Μετά την εξορία τους και την καταδίκη τους αγιοποιούνται.